Ο κύριος μας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ίδρυσε ἐπιγής την μίαν Αγίαν Καθολικήν Αποστολικήν Εκκλησίαν. Και η Εκκλησία αυτή δέχθηκε πολλά χτυπήματα, αντιμετώπισε πολλούς εχθρούς ανάμεσα στους οποίους διακρίνουμε στα πρώτα χρόνια δύο αντιπάλους και πολεμίους της Εκκλησίας μας. Ο ένας εχθρός είναι ο Ιουδαϊσμός. Αυτός προσεπάθησε από την πρώτη ημέρα που ακούστηκε η φωνή του Ευαγγελίου να σβήσει αυτή τη φωνή να εξαφανίσει από προσώπου της γης ότι εδίδαξε, εκήρυξε και εθεμελίωσε ο Κυριός μας και προσεπάθησε μέσα στο εκλεκτό περιεχόμενο της διδασκαλίας της Εκκλησίας να περάσει ανθρώπινα στοιχεία μη δε μία σχέση έχοντα με την ορθή διδασκαλία του Κυρίου μας. Όμως, χρησιμοποίησε όλα τα μέσα και όλα τα όπλα εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Και έφτασε και ο Ιδαϊσμός να χρησιμοποιήσει τη βία και το διωγμό και ατρανή απόδειξη είναι ο Απόστολος Παύλος ο οποίος ήταν διώκτης και πολέμιος της Εκκλησίας του Χριστού και ενώ επορεύεται προς Δαμασκόν για να εχμαλωτήσει τους χριστιανούς εχμαλωτίστηκε από τον Κύριό μας και από διώκτης γίνεται κήρυκας της αληθείας του Ευαγγελίου αλλά δεν ήταν μόνο ο Ιουδαϊσμός ο οποίος πολέμησε την Εκκλησία και προσεπάθησε να αφανίσει από το πρόσωπο της γης τους χριστιανούς. Ένας άλλος εχθρός, εξίσου φοβερός, ήταν και ο εθνισμός και η δολολατρία, η οποία δεν μπορούσε να ανεχθεί τον ένα και αληθινό τριαδικό Θεό. Δεν μπορούσε να ανεχθεί τη διδασκαλία του Χριστού. Δεν μπορούσε να αποχωριστεί από τα ψεύτικα είδωλα. Και είναι γνωστό πως οι άνθρωποι στην εποχή του Χριστού ελάτρευαν την κτήση παρά τον κτίσταντα. Ελάτρευε τα είδωλα, πίστευε Τότε ο ιδεολατρικός κόσμος πίστευε στους ψεύτικους θεούς. Άλλοτε ελάτρευε τα βουνά, άλλοτε ελάτρευε τα ποτάμια, άλλοτε τα πλατάνια και τα πανύψηλα δέντρα, άλλοτε τους κορκοδίλους, άλλοτε τα βατράχια και άλλοτε τις γάτες και ακόμη ελάτρευε και τους αυτοκράτορες ως αληθινούς θεούς. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου έσυσε τα είδωλα, αλλά δέχθηκε όμως φοβερούς και φρικτούς διωγμούς ο χριστιανισμός. Η Εκκλησία χτυπήθηκε με το ξύφος των αυτοκρατόρων και έχει να παρουσιάσει στους πρώτους επίσημους διωγμούς 11 εκατομμύρια χριστιανών οι οποίοι ευάδισαν στο μαρτύριο, οδηγήθησαν στις φυλακές, βασανίστησαν και κατακρεοργήθηκαν, ρίφθησαν εις τα θηρία και έγιναν τροφή των αγρίων θηρίων, ετεμαχίστησαν και βασανίστησαν και πριονίστησαν και πως ακόμη πρέπει να το πούμε πολλές φορές, τους άλυφαν με έφλεκτες και ζωντανού τους έστειναν επάνω σε στήλου και τη νύχτα τους έδιναν φωτιά. Και εκέοντο τα κορομιά των εκέοντο οι χριστιανοί ζωντανοί για να φωτίσουν τα ανάκτορα των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων. Αυθονοχήθηκε το αίμα των χριστιανών για να ποτιστεί το δέντρο του χριστιανισμού να ριζώσει, να ανθίσει, να καρποφορήσει και να ξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο γιατί το Ευαγγέλιο δεν περιορίζεται μόνο σε ένα λαό τον Ισραηλιτικό αλλά έχει πανανθρώπινο χαρακτήρα το είπε ο Κύριος μας στους μαθητάς του «Πορευθέντες κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση της έθνηση και αυτό το Ευαγγέλιο στην πορεία του αντιμετώπισε πολλούς και ποικίλου εχθρούς. Αυτοί ήταν οι εξωτερικοί όμως εχθροί γιατί υπάρχουν και εσωτερικοί εχθροί. Ασφαλώς αδελφοί μου η Εκκλησία είχε να αντιμετωπίσει και τους εσωτερικούς εχθρούς. Αυτοί οι οποίοι επλανήθησαν αυτοί οι οποίοι ήταν εντός της Εκκλησίας, αυτοί οι οποίοι παρερμήνευσαν το Ευαγγέλιο, αυτοί που οδηγήθηκαν στην αίρεση, γιατί η αίρεση είναι η παραχάραξη της Ευαγγελικής Αληθείας, έπεσαν στην πλάνη και αυτοί ήταν εχθροί τους οποίους αντιμετώπισε η Εκκλησία μας. Πώς όμως τους αντιμετώπισε χρησιμοποιώντας ασφαλώς την αλήθεια και σαν επίσημο όργανο η Εκκλησία που εξέφραζε την αλήθεια δεν ήταν το αλάθητο κανενός ανθρώπου όπως έχουμε εδώ έναν αλάθητο που έκανε ένα κράτος επίγειο και έχει πρεσβευτάς και αντιπροσώπους και στρατό και απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και επηρεάζει δισμενός την πορεία της κοινωνίας μας έναντι της Ορθοδόξου πίστεως αλλά η Εκκλησία χρησιμοποίησε τα συνόδους και έχουμε την πρώτη Αποστολική Σύνοδο την οποία απήρτησαν οι Απόστολοι και τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Μη σα ξενίζει το γεγονός όταν μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μας παρουσιάζονται προβλήματα, διενέξεις, διαφωνίες και συγκρούσεις ακόμη ανάμεσα στους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Έτσι και τότε δημιουργήθηκαν διάφορα εσωτερικά προβλήματα και συνέρχεται η πρώτη Αποστολική Σύνοδος και τα ρυθμίζει. Ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η πρώτη Αποστολική Σύνοδος ήταν και η διαφωνία του Αποστόλου Παύλου με τον Απόστολο Πέτρο. Είχε την απέτηση ο Απόστολος Πέτρος, οι εξεθνών χριστιανοί, οι ειδωλολάτρες που προσήρχονται δηλαδή στον χριστιανισμό αλλά δεν ήσαν, οι Υ, δεν Ιουδαίοι έπρεπε να περιτέμνονται. Αντίθετα ο Απόστολος Παύλος φρονούσε πως οι εξεθρών χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον νόμο της περιτομής και μπορούν χωρίς την περιτομή να είναι άξιοι μαθητές του Χριστού. Το θέμα ήρθε στη Σύνοδο των Αποστόλων και η Σύνοδος απεφάνθη κατά τρόπων δογματικών. Έτσι η Εκκλησία μας στην πλάνη και στις διαφωνίες μεταξύ των εκπροσώπων χρησιμοποίησε τα δόγματα. Είναι αυτά αλήθειες, αδιαμφισβήτητες, αποσαφηνισμένες, καθαρές και αδιαμφισβήτητες. Τα δόγματα, αδελφοί μου, τα οποία δέχονται σήμερα μία αγρία πολεμική και λέει κάτω τα δόγματα και ζήτω η αγάπη. Μα το δόγμα, το δόγμα είναι η ραχοκοκαλιά της πίστεώς μας, της εκκλησίας μας. Είναι ο τσιμεντένιος σκελετός. Δεν μπορείς να κτίσεις οικοδομή χωρίς να κατασκευάσεις τσιμεντένιο σκελετό. Έτσι είναι και τα δόγματα της Εκκλησίας κι αν μια από τις κολόνες ή από τα δοκάρια κλονιστούν καταραεί ολόκληρο το οικοδόμημα, έτσι η Εκκλησία μας, θεμελιωμένη πάνω στο βράχο της πίστεως, προχώρησε με τα δόγματα και συντηρεί και διατηρεί τα δόγματα μέχρι σήμερα απαρασάλευτα, χωρίς ποτέ να επιτρέπει την αλλίωση των δογμάτων. Και έχουμε στη σειρά αδελφοί μου τις οικουμενικές συνόδους όταν παρουσιάζονταν προβλήματα μέσα στην εκκλησία συνήρχε το ολόκληρος η οικουμενική σύνοδος όπως σήμερα προβάλλει η εκκλησία μας τους 318 Αγίους Θεοφόρους Πατέρας της Εκκλησίας μας της πρώτης οικομενικής συνόδου η οποία ήρθε συνεκλήθη με πρωτοβολία του Αυτοκράτορος στην Ίκαια γιατί είχε παρουσιαστεί ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο συνεκλώνιζε την Εκκλησία και δίχαζε το λαό της Αυτοκρατορίας. Ποιος ήταν αυτός που ετάραξε τη γαλήνη της Εκκλησίας ένας άνθρωπος, το όνομά του Άριος. Τι δίδασκε ο Άριος, ο Άριος εδίδασκε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού, αλλά ήταν ένας τέλειος άνθρωπος. Αμέσως, αμέσως υποβάθμιζε την αξία του χριστιανισμού, αφαιρούσε τη θεότητα του Χριστού και παρουσίαζε την Εκκλησία ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού είναι θεοίδρυτο, θεοίδρυτος οργανισμός. Τι είπα, δεν είπα τίποτε. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνα και ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ήταν ρήτορα ισχυρό και δυνατό ο Άριο, επηρέαζε τα πλήθη και αυτό το θέμα πρωτοδημιουργήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Συνέρχεται η Οικουμενική Σύνοδος η πρώτη και καταδικάζει τον Άριον. Οι 318 θεοφόροι πατέρε έθεσαν τα θεμέλια τη πίστεω, εδογμάτισαν και είπαν πως ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Αυτά τα δόγματα κρατούμε και εμείς σήμερα. Βλέπετε αδελφοί μου και δεν είναι η πρώτη σύνοδος. Έχουμε επτά οικουμενικά συνόδους οι οποίες συνεκλήθησαν για να στερεώσουν την πίστη, να περιχαρακώσουν την Ορθοδοξία ώστε να μην μπορούν οι διάφοροι αιρετικοί να μας επηρεάζουν, να μας παραπλανούν και να μας αφαιρούν την ουσία της Ορθοδοξίας και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η Εκκλησία μας αδελφοί μου στις αιρέσεις αντέταξε την αλήθεια και πολέμησε το ψέμα. Η Εκκλησία μας στάθηκε όρθια και περιφρούρησε την αλήθεια του Ευαγγελίου και διαφύλαξε το λαό, τον πιστό λαό από την πλάνη. Και στις ημέρες μας αδελφοί μου έχουμε μία πολεμική. Ένα πλήθος αιρέσεων παρουσιάζεται και εις τον τόπο μας. Μετρήστε γύρω στις 400 αιρέσεις υπάρχουν στην Ελλάδα μας. Η Ορθοδοξία σήμερα αδελφοί μου αντιμετω, αντιμετωπίζει πολλούς εχθρούς και αθέους και απίστους, αλλά προπαντός ερετικούς. Πώς να το κάνουμε εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, έχουμε ένα προνόμιο να κατέχουμε ολόκληρη την αλήθεια, αλλά πρέπει να ζούμε όμως και με την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό να γνωρίζεις την αλήθεια, αλλά και να βιώνεις την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό να είσαι ορθόδοξος χριστιανός και να μην μπορείς να απολαύσεις τα εδέσματα τα πνευματικά της ορθοδοξίας. Χριστιανή ορθόδοξη σημαίνει ότι οφείλουμε να ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου και να είμαι θα έτοιμοι χάρη της ορθοδοξίας να χύσουμε και το αίμα μας και τη ζωή μας ακόμη να δώσουμε προκειμένου να υπερασπιστούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Σε εμά δεν δόθηκε μοναχά το προνόμιο το εις Χριστόν πιστεύειν αλλά και το υπέρ Χριστού Πάσχην. Αδελφοί μου και σήμερα η Ορθοδοξία μας διώκεται ο παπισμός και ο Προτεσταντισμός είναι δύο βασικοί εχθροί που πολεμούν την Ορθοδοξία και μας το λένε ολοκάθαρα και μας το φωνάζουν αδιάντροπα πως το δυτικό πολιτισμό δεν έχουν θέση η Ορθοδοξία και το Ισλάμ. Μας βάζουν στο ίδιο τσοβάλι του Ισ... Ισλαμιστάς με τους Ορθοδόξους αλλά εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τα ξυλοκέρατα του παπισμού και του προτεσταντισμού. Αλλά όμως, όμως δεν ήμαθα και στην θέση των Ισλαμιστών. Εμείς είμαστε παιδιά της Ορθοδοξίας, παιδιά της αλήθειας, παιδιά της αγάπης, παιδιά της δικαιοσύνης, παιδιά του φωτός. Η πλάνη είναι σκοτάδι, η αλήθεια είναι φως. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε... Και το Ισλάμ το οποίο θέλει οπωσδήποτε και το αντιμετωπίσαμε και νιώσαμε στο πετσί μας και στο κορμί μας 350.000 350, Έλληνες του πόντου εσφαγιάστησαν κατά τη γενοκτονία αυτή και τη μνήμη αυτών των μαρτύρων Ορθοδόξων Χριστιανών εορτάζομαι και τιμούμε την 19η Μαΐου κάθε χρόνο και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός και χτυπήθηκε η ορθοδοξία από τον παπισμό και από τον προτεσταντισμό και από τον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο της Δύσεως. Και σήμερα αδερφοί μου δεχόμεθα χτυπήματα τέτοια ισχυρά που πρέπει να μας ξυπνήσουν. Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, ξυπνήστε! Οφείλουμε να υπερασπιστούμε την πίστη μας, να κρατήσουμε τις παραδόσεις. Στήκετε, αγρυπνείτε και κρατείτε τις παραδόσεις τας οποία εδιδάχθετε είτε δια του προφορικού είτε του γραπτού λόγου. Να μείνουμε στις ρίζες μας, στις αρχές μας, στα δογματά μας, στην εκκλησία μας, στην ορθοδοξία μας, την οποία δεν ανταλλάσσουμε με τίποτε. Ό,τι κι αν μας προσφέρουν, είμαστε έτοιμοι, χάρη της ορθοδοξίας μας και τη ζωή μας να θυσιάσουμε. Μας είπε ο Κύριος μας, οι θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται, και οι εμέ διώξαν και εμάς διώξουσιν, και μακάρι έστε όταν ονειδήσωσε ημάς και διώξουσεν ημάς και είπωσε παν ρήμα πονηρών ένε και νεμού και της δικαιοσύνης. Χριστιανοί όρθιοι στις επάλξεις της Ορθοδοξίας μας περιμένουν δυσκολότερες ημέρες να σταθούμε όρθιοι και να πολεμήσουμε για να χαρίσουμε την νίκη στην Ορθοδοξία την νίκη στον Χριστό, την νίκη στην αλήθεια, την νίκη του στο φως, την νίκη στην αγάπη, την νίκη και, θρ... και, το θρίαμβο στο Ευαγγέλιο του Χριστού.